Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας, Λίμπερο 107,4. All About Harrison Air, ξεκινάμε και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Σήμερα, Πέμπτη, φτάσαμε, φίλοι, τελειώνει η εβδομάδα. 29 του Νοέμβρη, το φάγαμε και τον Νοέμβρη, έρχεται ο Δεκέμβριος, έρχονται και τα Χριστούγεννα, έρχονται και άλλα παιχνίδια για τον Άρη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Έχουμε βέβαια ένα με το οποίο θα ασχοληθούμε και σήμερα, το κυρακάτικο με τον Παναθηναϊκό, μαζί με όλα τα άλλα τα οποία βρίσκονται στην επικαιρότητα. Χρήσανθο Τσαλτίδη, η μεγάλη επιστροφή, αν και δεν είναι ακόμα στο στούντιο, θα έρθει σε λίγο λογικά. Και Νίκος Παπαδόπουλος θα σας κάνουν συντροφιά μέχρι και τις 7 με Χρήστο Κιώση στη ρυθμίση του ήχου. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526, σχόλια, ερωτήσεις, κριτική, ό,τι τραβάει δική σας όρεξη. Μηνυματικά θα το πάμε μέχρι και τις 6. Λογικά στη δεύτερη ώρα θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Σας έλειψε και ο Χρήσανθος, φαντάζομαι. Εντάξει, τρεις μέρες νομίζω η απουσία του έγινε αισθητή. Προσπαθήσαμε να καλύψουμε Χρήστο Κιώση το κενό του όσο μπορούσαμε. Παλιά ήταν μεγαλύτερη δυσκολία, τώρα που είχε δυνατήσει βέβαια δεν είναι τόσο δύσκολο. Γιατί έχει γίνει μοντελάκι και είναι και σήμερα ντυμένος στην τρίχα. Πρέπει να πω, γιατί πήγα και τον είδα μέσα στο γραφείο του. Με άλλο αέρα, ευρωπαϊκό λοιπόν, ο Χρήσανθος. Θα έρθει που να είναι σε λίγο κι αυτός, να συζητήσουμε τα πραγματάκια τα οποία έχουμε και σήμερα. Έχουμε γράψει από το πρωί κιόλας, είστε ενήμεροι, στη σελίδα του Λαμπατάρι στο Facebook για ένα μικρό, για ένα τεχνικό ζήτημα το οποίο έχουμε με το σερβερ του site και από το πρωί δυστυχώς δεν μπορούμε να σας ενημερώσουμε με θυματολογία και δισογραφία διαδικτυακά. Θα το κάνουμε με μπόλικη δόση μέσα από την εκπομπή. Ελπίζουμε ότι γρήγορα θα φτιαχτεί και το θέμα με το site και θα υπάρχει κανονικά η ροή της ειδησιογραφίας μέσα από το Λαμπαουτάρις. Με ένα ποδοσφαιρικό Άρη ο οποίος έχει μπει πλέον στην τελική ευθεία για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό στο Κλειάνης Βικελίδης. Το τέταρτο ντέρμπι της ομάδας για τη φετινή σεζόν. Θα μιλήσουμε για τις πρώτες σκέψεις του Παντελίδη, για την πιθανή εντεκάδα, για ένα παιχνίδι για το οποίο τοποθετήθηκε σήμερα μεταξύ άλλων και ο Χάμζα Γιουνές στη Media Day που πραγματοποίησε η ΠΑΕ Άρη σήμερα το μεσημέρι. Στο Κλεάνθης Βικελίδης, ο μπασκετικός Άρης από την πλευρά του διανύει μέρες ηρεμίας και σχετικής ξεκούρασης, παρόλο που υπάρχουν προπονήσεις βέβαια στο πρόγραμμα, καθώς όπως γνωρίζετε όλοι το Σαββατοκύριακο δεν υπάρχει αγωνιστική δράση για τον μπασκετικό Άρη, ο οποίος επιστρέφει στο παρκέ την επόμενη εβδομάδα, το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο και συγκεκριμένα το μεθεπόμενο Σάββατο, υποδεχόμενο στην ΑΕΚ στο Παλέ σε ένα πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι. Έτσι λοιπόν τα φώτα πέφτουν όλο και περισσότερο πλέον στο ποδοσφαιρικό Άρη και στο παιχνίδι της Κυριακής που θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον. Γαμπρός. Άλτερ έγκο φίλες και φίλοι. Έχει κρύο λόγω του εξαιρεσμού, Χρυσόδε. Αγώ τη ζακέτα μου. Τη ζακετάρα. Τη ζακετάρα, ναι. Καλώς όρισες. Μετά από 6 ημέρες. Πόσο? 6. Τι 6 ρε φίλε? Την προηγούμενη Παρασκευή σου είναι εδώ πέρα. Ναι. Ναι, μετά τι? Και τα Σαββατοκύριακα. Αυτό καλό αυτό. Στα βήματά μου είσαι. Τα χρεώνω στις άδειες στα Σαββατοκύριακα. Έτσι, ναι, το κάνω. Μπράβο, Νίκο. Έτσι. Με όποιο δάσκαλο, καθίσει, 6 ημέρες έλειπε. Η πραγματικότητα αυτή είναι. Φίλε, δεν έλειπα 6 ημέρες. Έλειπα 3 μέρες στην εργασία. Εργάσιμες έλειπε 3. Ναι, αλήθεια. 5 είναι για μένα εργάσιμες. Απλά επειδή δεν δουλεύει το Σαββατοκύριακο. Οπα, τι δεν κάνω. Δούλευες αυτό το Σαββατοκύριακο? Δεν δούλευα. Πού? Τι έκανα? Τουρισμό στην Κρήτη. Πήγαμε στην Κρήτη. Βάρδιες για την Κουλέ. Τουρισμό. Διπλό. Στο 90. Και εγώ τι έκανα? Καρδιά μας έσπασε. Βάρδιες για την Κουλέ διπλό. Άνοιξε το λάπτοπ να γράψεις. Ευρωβουλευτές. Πήγες εκεί πέρα στο Βέλγιο. Άνοιξα τη φανέλα, φίλε, και την κράτησε μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο ο Ευρωβουλευτής. Μάλιστα. Τι άλλο ήθελες να κάνω? Μάλιστα. Μπράβο, Χρήστα. Η φανέλα του Άρη στο Ευρωκοινοβούλιο. Πρώτος εσύ. Όχι εγώ, όλοι οι συνάδελφοι. Όλοι οι συνάδελφοι, ναι, που πήγατε. Μάλιστα. Ναι, πρώτος μπήκα. Ναι. Όχι, δεν μπήκα πρώτος. Άλλος μπήκε πρώτος. Τι άλλο θες να κάνεις? Είχα λείψει αυτή η μονόλογή σου, ρε φίλε, από την εκπομπή, ειδικά από μένα, να ξέρεις. Αυτά τα μισά ώρα, τα δυνατά που έδινες, ρε παιδί μου, με πέμπτη. Μου την έχει δώσει ο Παναθηναϊκός. Ωραία, τελειώσαμε. Βγήκε εκπομπή. Τι? Βγήκε εκπομπή. Αυτά μας. Όχι, ρε φίλε, τα μας λείψανε. Τα έγραφα και πριν, άλλα θα έγραφα. Ναι. Ήμουν έτοιμος να γράψω blog στο SDNA. Ναι. Ξεκίνησα άλλα να γράφω. Ναι. Τα σβήσα. Και τη γύρισα. Είναι το γνωστό γράψε, σβήσε. Ναι, ρε φίλε. Τα μωρά του Παναθηναϊκού. Τα μωρά, τα έχουμε πει από και τα ταλέντα. Τα έχουμε πει. Τι είπατε? Κάει αυτό, τελείωσε. Τα μωρά του Γιώργου Δούνου που είναι 27-28 χρονών. Ναι. Τα έχουμε πει. Με τρία μωρά.
που είναι 22 χρονών, ο Χατζηγιοβάνης. Δηλαδή, 8 μήνες πιο μικρός από τον τέτοιον. Ο Κουρμπέλης. Από τον Ματέο Γκαρσία. Που είναι εν ενεργεία διεθνής. Ο Ινσούα, ο Μακέντα που είναι 27 Διούδης. Ο Διούδης. Τα μωρά του Γιώργου Δόνη δεν ξέρω. Ο τέτοιο, ο Κολοβέτσιο. Και ο Χατζηγιοβάνη πλέον μεγάλο. Που δεν τον πήρε ο Ζαμπέτα. Ο Κολοβέτσιο, μπράβο. Ήθελε πολλά τότε. Λοιπόν, για τον Άρη εκείνον. Ναι. Ο Κουλιμπαλί. Ο Κουλιμπαλί, βέβαια. Παιδί και αυτό. Μωρό του Γιώργου. Ο Μουνιέ. Ο Μουνιέ, άλλο μωρό. Ποια μωρά. Έχει όντω το Χατζηγιοβάνι, 21 χρονών ποδοσφαιριστή. Και πάλι μωρό δεν είναι. Που τον θεωρεί μωρό 21. Δεν είναι. Ο Ματέο Γκαρσία είναι, σου λέω, 8 μήνε μεγαλύτερο. Στο εξωτερικό από 20 και πάνω θεωρούνται, να ξέρετε, έτοιμοι επαγγελματίε ποδοσφαιριστέ. Δεν είναι μωρά και ταλέντα και τέτοια. Στην Ελλάδα. Ο Μπουζούκη. Ο Μπουζούκη. Που είναι 20 χρονών. Εντάξει, αυτό άντε. Είναι 20, στο όριο. 20 είναι. Είναι στο όριο όμω. Είναι στο όριο. Είναι 20 χρονών. Φίλε, 20 δεν είναι 16. Στο σύνολό όμω μωρά δεν είναι. Μωρά δεν και έναν ακόμα έχει. Για το μαύρο μάτι. Ο οποίο ήταν έτοιμο που ήρθε με μεταγραφή. Δεν είναι μωρό του Παναθηναϊκού. Τα μωρά του Γιώργου Λουδόνη. Ποια μωρά. Που έχει 9 εκατομμύρια μπάτζετ. Γιατί όχι, το λέω και για του Αριανού αυτά. Θα νομίζουν ότι θα έρθει εδώ πέρα και θα έρθει το Λύκειο. Άκουγε όλα από το Αμαρουσίου. Άκουγες, φαίνεται ότι άκουγε. Ότι είχε ένα κουτί. Δεν άκουσα. Πού να ακούσω, ρε φίλε. Ή η radio κάτι... στο καινούριο σου κινητό και άκουγε. Ποιο καινούριο. Καινούριο 6 μηνών είναι το κινητό. Α, έχει τόσο πίσω. Λοιπόν, σε λίγο θα γεννήσει. Λοιπόν. ναι. Τη μία φορά δεν μπορούσα να ακούσω. Γιατί άκουσα το πρώτο μισάωρο. Τη Δευτέρα πήγε που στο αεροδρόμιο. Τα μπινελίκια. Ναι. Λοιπόν, μετά πήγε στο αεροδρόμιο. Που λέει ο Χρήστατο, σ' ακούω και του γράφω, το ξέρω. Εκεί που έλεγε που με ξεφώνιζες. Δεν σε ξεφώνησα. Πώς ξεφώνιζες, ξεφώνησες. Τι είπα. Ξεφώνησα, αφού λέω εγώ τα ακούω. Ξέρεις ότι ξεφωνήσω με αγάπη πρώτα απ' όλα. Αυτό το οποίο είπα γιατί θυμάμαι κιόλα τη στιγμή, γιατί μου ρωτάνε πού είναι ο Χρήστατος. Εντάξει, λέω επειδή έφερα ένα πολύ σημαντικό διπλό και. Είναι εκπληκτικό. Δεν άντεξε. Έχω ακούσει 10 λεπτά την εκπομπή. 10 λεπτά. Ναι. Στο δρόμο για το αεροδρόμιο. Ναι. Και αυτά τα 10 λεπτά έχω πέσει πάνω στον Παύλο. Δεν ξεφεύγεις. Δεν γίνεται. Δεν ξεφεύγεις. Δεν υπάρχει. Δεν ξεφεύγεις. Ένας βγήκε την Τρίτη που δεν άγγιζες και λέει ο Χρήστατος, λέει τώρα πολύ πληρώνεται. Ποιος το είπε αυτό. Να κοπεί, να μην ξαναβγεί. Στο χαβαλέ το είπε, ρε παιδί μου. Να μην ξαναβγεί. Να μην ξαναβγεί. Ναι, φυσικά και πληρώνεται, ρε φίλε. Πληρώνεται. Ίσα-ίσα αυτές οι αποστολές πολλές φορές είναι πιο σημαντικές. Αποστολές. Εξελίσσονται σε πιο σημαντικά δεδομένα, βέβαια, ρε φίλε. Ξέρετε τι πλάνο έχουμε καταρτήσει εκεί με τον Ευρωβουλευτή. Για τον Άρη με τις καρδιάς μας. Ο Άρης της καρδιάς. Ξέρεις. Ο Άρης μας. Χρειάζονται αυτά, φίλε. Ναι. Εμείς είμαστε πίσω από τον κόσμο. Αλήθεια είναι αυτό. Εμείς είμαστε. Ο άλλος έχει κάνει 97 επερωτήσεις για τον ΠΑΟΚ. Και μετά έρχονται, τα παίρνουν όλα και λέμε: καλά, εμείς δεν έχουμε παράγοντες. Τι κάνει η ΠΑΕ, κοιμάται. Προτιμώ είναι αλήθεια στη Βουλή και όχι στην Ευρωβουλία και είναι σημαντικό να έχουμε και εκεί. Έτσι, αλλά... Εγώ σου λέω παντού και πάντα ο Άρης είναι απόν από τέτοιες διαδικασίες. Και όταν πρόσεξε. Και τώρα κερδίσαμε τον Όφη και τον Απόλλωνα. Δεν έγινε και τίποτα. Γι' αυτό και κάτω από τις φωτογραφίες μας στο Ευρωκοινοβούλιο δεν πέφτει πινελίκη. Γιατί αλλιώς θα λέγανε. Όπως μου το, αυτά που λέει ο Μουρελής δηλαδή. Ο αυτοκράτορας χάνει τα παιχνίδια και εσείς πηγαίνετε βόλτα στις Βρυξέλλες. Τι θα κάνουμε στα μάτια. Θα πέφταν τέτοια πινελίκια. Ναι. Απλά τώρα είναι το mood. Είναι καλό το mood. Είναι καλό. Οπότε δεν τρώμε τον πινελίκια. Ναι. Αλλά πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος και αυτό έχει να κάνει, είναι σοβαρό το θέμα. Ναι. Έχει να κάνει όχι μόνο για την όποια παρεμβατικότητα μπορεί να έχει ο σύλλογος ή τα μέσα ενημέρωσης σε σχέση με τον Άρη σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και έχει να κάνει και με το άλλο που συχνά. Όχι το SDNA δεν είναι καλό, όχι το Gazeta δεν είναι καλό, όχι το Sport 24 δεν είναι καλό, όχι το Mega είναι κακό, όχι ο Sky είναι του ενός, όχι το Antenna είναι του άλλου. Μην μιλάτε σε αυτόν, μην μιλάτε σε εκείνον, μην αυτό, μην η δική μας μην γράφετε εκεί, μην διαβάζετε αυτό. Λέει τι να κάνουμε. Να κλειστούμε σε ένα μικρό κόσμο δικό μας, να είναι μόνο στο Λαμπαοτάρης. Ναι. Να είχα εγώ την ψευδέστηση δηλαδή, ότι το Λαμπαοτάρης μπορεί να έχει την παρεμβατικότητα ίδια, την ίδια στην Αθήνα, στα κέντρα των αποφάσεων με ένα αθηναϊκό site. Και να λέω μόνο Λαμπαοτάρης, αφού είμαστε Άρης μόνο. Ναι. Μόνο Άρης. Εδώ δεν γίνεται όχι ένα site, ένα ραδιόφωνο που είχε και τον χαρακτήρα του επίσημου της ομάδας και δεν μπορούσε να έχει την παρεμβατικότητα και ξέρεις τι έγινε στο τέλος. Πνίγει και στην εμφύλια διαμάχη. Γιατί έτσι εξελίσσεται το όλο θέμα. Το θέμα λοιπόν είναι ότι ο Άρης πρέπει να είναι εξωστρεφής. Όχι να φυλάει κατορριμμένες ποδιές. Όχι να γίνει ένα με το σύστημα. Αλλά να έχει δυναμική και παρουσία στην Ευρωβουλή. Στη Βουλή, ναι, να έχει δικούς του βουλευτές. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να έχει δικούς του βουλευτές.
Γιατί στην Ελλάδα μόνο με αυτόν τον τρόπο γίνονται πραγματάκια. Αλήθεια. Δηλαδή εμείς θέλουμε να παίξουμε ένα, το έχω πει πάρα πολλές φορές, είμαστε στην Ελλάδα και θέλουμε ο Άρης να παίζει ποδόσφαιρο Premier League σε ένα πρωτάθλημα που το διοργανώνει η Super League και η ΕΠΟ. Αλλά εμείς να παίζουμε με τους κανόνες της Premier League. Δεν γίνεται ρε παιδιά, γιατί δεν είναι αυτοί οι κανόνες. Εδώ βάζει τρίποντο και το μετράνε για δίποντο. Ενώ στη Αγγλία θα μετρούσε τρίποντο. Να πηγαίνουμε στο μπάσκετ. Το λέω έτσι παραστατικά για να καταλάβει ο κόσμος. Πρέπει να έχουμε φωνή παντού, παιδιά. Και τώρα ήταν, εμείς ήμασταν με τον κύριο Χρυσόγωνο εκεί που είναι αριανός ο άνθρωπος. Έτσι το έχει δηλώσει, έρχεται και στο γήπεδο, το διαρκείας του κτλ. Είχαμε την ευκαιρία με όλους τους συναδέλφους να θέσουμε πέντε πράγματα σχέση με, με τον Άρη. Έμεσα και ο Άρης. Πέρασε δύο-τρία πράγματα, έθεσε δύο-τρία πράγματα ώστε να γίνουν κάποιες κινήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Και έγινε αυτό πρώτη φορά στα 20 τόσα χρόνια που δημοσιογραφώ εγώ. Την ίδια στιγμή, αντίστοιχα, δίπλα μας, αυτό γίνεται χρόνια, δύο φορές κάθε χρόνο. Ναι, έτσι. Δύο φορές κάθε χρόνο. Τον εξαιρετικό και καταρτισμένο ευρωβουλευτή. Βεβαίως, την Καβάλα. Την Καβάλα και διάφορους άλλους καταρτισμένους βουλευτές, ευρωβουλευτές κτλ. Ανά την χώρα. Μάλιστα. Είναι σημαντικά θέματα και έχουν να κάνουν με την επικοινωνία, πάρα πολύ σημασία μεγάλη έχει, γιατί εκεί στηρίζεται και η φετινή αύρα του τριφυλιού. Στην επικοινωνία ακόμα. Γενικότερα, εγώ νομίζω ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο και οι ομάδες στηρίζονται πρώτα, νομίζω, το επικοινωνιακό και μετά. Έχει μία αύρα απίστευτη ο Παναθηναϊκός, ο οποίος, αν το αναλύσουμε λίγο, θα καταλάβουμε ότι δεν ισχύει. Από τη μία έρχεται μία ομάδα η οποία είναι καλή, είναι καλή ομάδα. Με καλό προπονητή. Καλό. Για μένα είναι πάρα πολύ καλός προπονητής ο Δόνης. Εξαιρετικός. Ο οποίος όμως μπορεί και αυτός να λειτουργεί, είναι κάτι σαν τον Άγγελο Αναστασιάδη. Δηλαδή, ο Δόνης σε μία ομάδα με πολλές βεντέτες δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. Ναι. Γιατί αν αυτές δεν σέβονται την οντότητα Δόνης. Ο Δόνης στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι μία φιγούρα άξια σεβασμού. Γιατί έχει περάσει από την Αγγλία με πολύ μεγάλη επιτυχία. Έτσι. Και επομένως, γενικά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έχει γράψει την ιστορία του. Έτσι. Εντάξει, δεν ήταν Μπέκενμπάουερ. Έτσι. Δεν ήταν ούτε ακόμα Χαριστέας. Ναι. Γιατί ένα δικό μας παιδί έχει κάνει μια παρουσία αξιοζήλευτη. Αλήθεια. Στο top επίπεδο της Bundesliga. Γερμανία, Ολλανδία. Ολλανδία κτλ. Οκ, okay, δεν πήγε η Αγγλία που για μένα εκείνη είναι το πιο top. Ναι. Εκεί έχει πάει όμως ο Χαλκιάς. Ας ήταν. Και ο χειρότερος τερματοφύλακας όλων των εποχών στην Αγγλία. Βεβαίως. Έτσι τον ανέδειξαν αυτοί. Δεν έπαιξε ο άνθρωπος, έπαιξε κανένα δυο μάτσα. Και παίχτες Μπάγκερ. Τι? Τίποτα. Οι παίχτες Μπάγκερ τι φταίνε. Καλά κάνα και βάζα τα γκολ. Λούκα Τόνι ακόμα. Στα αυτιά μου αυτό. Λούκα Τόνι φώναζε ο άλλος από κάτω. Ο Παναθηναϊκός πάντως πέρα από το ότι εντάξει είναι λίγο μύθος αυτό τα μωρά του Δούνη, απλά ήταν αυτό το επικοινωνιακό που λέει και ο Χρήσαντος, ναι, δυνατό να πουλήσει κάτι ο Παναθηναϊκός σε μια πολύ δύσκολη χρονιά. Είναι και μια ομάδα που το έχω τονίσει επανειλημμένο ότι παίζει χωρίς πίεση, γιατί την πίεση του αποτελέσματος. Αυτό πάνω σου πω τώρα. Όχι μόνο το να πουλήσει. Το πιο σημαντικό για εμένα είναι ότι ο Παναθηναϊκός, μια ομάδα υψηλών απαιτήσεων και πίεσης, φέτος ξεκίνησε και αγωνίζεται χωρίς καμία πίεση προσδοκιών. Αυτό. Όταν λοιπόν αυτές οι ομάδες, δηλαδή είναι σαν να ξεκινούσαμε φέτος εμείς τον Άρη και να λέγαμε δεν μας ενδιαφέρει η Ευρώπη, θέλουμε η ομάδα να παίζει καλό ποδόσφαιρο και να τερματίσει όσο το δυνατόν ψηλότερα. Πολύ ωραία τριπλαδόρικη έκφραση. Ναι. Στον Άρη λέμε θα βγεις οπωσδήποτε Ευρώπη. Οι προσδοκίες λοιπόν είναι συγκεκριμένες. Μην πάω σε αυτές που ήταν οι προσδοκίες μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές που λέγανε κάποιοι πάρουν το πρωτάθλημα και αυτό μας έκανε κακό μετά. Ναι. Που δεν πήραμε το πρωτάθλημα. Έτσι. Όταν λοιπόν τέτοιες ομάδες μεγάλες. Ναι, αυτός κάνει. Φίλε, κάνει, φορτίζει το κινητό του και κάνει παρεμβολές και ακούγεται πάρα πολύ η παρεμβολή. Κλείνω, το κλείνω. Από το κινητό σου. Τελείως. Το φέρνει και δίπλα στο μικρόφωνο. Και ψάχνει να βρει ο καημένος εγχώλυπτη τι γίνεται. Λοιπόν. Ναι. Αυτές λοιπόν οι προσδοκίες που δεν υπάρχουν στον Παναθηναϊκό λειτουργούν ανάποδα. Δεν έχει προσδοκίες. Κερδίζω 1-0 τον Πανιόνιο και πανηγυρίζω λες και κέρδισα την Μπάγερν. Ναι. Έκανε και καλές εμφανίσεις. Δηλαδή στις μικρομεσαίες ομάδες ο Παναθηναϊκός πήγε στην Ξάνθη, πήγε στη Λάζα και κέρδισε εύκολα. Και δεν το περιμέναμε. Ισοπαλία με την Τρίπολη Τσάβα Παντελίδης καθυστερήσεις.
στο 88 με πέναλτι, ενώ το μάτς είναι για 3-0. Θα σας πω όμως ένα παράδειγμα. Το μάτς στον Ολυμπιακό παίρνει 1-1, ενώ το έχει 24-2 τελικές. Ναι. Αυτό έχει και τύχη. Σίγουρα. Δεν είχε τύχη. Ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, πήγε στην Τούμπα και έχασε. Πόσο έχασε? 2-0. 2-0. Εύκολα. Εύκολα κιόλας. Αν πήγαινε ο Άρης. Είδατε, στον Παναθηναϊκό δεν είπε κανένας τίποτα. Αν πήγαινε ο Άρης και έχανε 2-0, θα γινόταν τη Δευτέρα. Με τον τρόπο έχει ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι, είναι όμως μια υγεία που υπάρχει στον Άρη, φίλε, γιατί έχω την ομάδα μου ψηλά. Ναι, εντάξει. Απλά τα λέμε αυτά για να αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος και πώς επικοινωνιακά μια ομάδα μέτρια προς το καλό, που είναι ο Παναθηναϊκός, ναι, παρουσιάζεται ως κάτι εξαιρετικό, γιατί περνάμε τον παπά ότι είναι από νέα παιδιά, ρε παιδιά. Τι προσδοκίες να έχουμε. Ενώ στην ουσία δεν είναι νέα παιδιά, είναι το τέταρτο μπάτζετ της κατηγορίας. Είναι πολύ ωραίο αυτό το οποίο παίζει ο Παναθηναϊκός. Δεν τα αφισβητεί κανένας. Αλλά ούτε μωρά είναι και αυτό το πολύ ωραίο το παρουσιάζει χωρίς την πίεση. Τριπλάσιο μπάτζετ από τον Άρη. Έχει τριπλάσιο μπάτζετ από τον Άρη. Ξαναλέω, τριπλάσιο μπάτζετ από τον Άρη. Ο Μακέντα παίρνει όσα παίρνουν μαζί ο Μπρούνο Γκάμα και ο Ντιγκινί. Ο Μουνιέ το ίδιο. Ο Κουλιμπαλί το ίδιο. Ο Ινσούα το ίδιο. Υπάρχει παίκτη του Παναθηναϊκού. Δεν θα πω ποιο. Ναι. Ο οποίο Πες. Βασικά δεν θυμάμαι αν είχε γραφτεί κιόλα. Ναι. Που είχε προταθεί το καλοκαίρι στον Άρη. Παίκτη του Παναθηναϊκού. Ο Μακέντα. Είχε γραφτεί. Αν είχε γραφτεί. Λοιπόν, ναι, προσέξτε τώρα. Προτάθηκε ο Μακέντα στον Άρη. Έκανε αποκάλυψη που έχει γίνει. Αποκάλυψη. Δεν θυμόμουν να ρεχθεί. Δεν πάρει τόσοι μήνε. Ωραία, Μακέντα. Δεν θα πιάνε στον Άρη, εγώ σου λέω. Εγώ σου λέω, πρόσεξε κάτι. Ο Μακέντα στον Άρη προτάθηκε. Με τα μισά και παραπάνω λεφτά από αυτά που πήγε στον Παναθηναϊκό. 2,40 με 4,80. Και βάλτε και την εφορία. Χωρίς τα μπριμ. Ναι, και βάλτε και την εφορία 45%. Και πήγε. Εντάξει. Και πήγε και στο τέλος με τα γραφική σπίτια. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είχε μείνει χωρίς φόρο ο Παναθηναϊκός. Οκ, τα βγάζει τα λεφτά για το μέχρι στιγμή. Στον Άρη δεν θα πιάνει λοιπόν αυτό ο παίκτη. Με τον τρόπο που παίζει ο Άρης, το στυλ που έχει ο Άρης και τα λοιπά, δεν θα παίζει αυτό ο παίκτη. Ναι. Τέλος πάντων. Άρα είναι μια καλή ομάδα. Είναι. Που θέλει προσοχή. Έτσι. Ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού έχει ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν είναι ούτε τα μωρά να μας το περάσουν, να έρχεται το γυμνάσιο να κάνει εκδρομή, ούτε και η υπερομάδα. Έτσι. Είναι μια ομάδα με τριπλάσιο μπάτζετ από τον Άρη και μια ομάδα την οποία πρέπει να κερδίσεις για να οριοθετήσεις αν θα είσαι πρωταγωνιστής στο τέλος και άνετα στην πεντάδα, ή αν θα έχεις τα πάνω και τα κάτω, αν δεν κερδίσεις, αν χάσεις, και θα παλεύεις με τις Ξάνθες και τους Πανιόνιους για να βγεις έκτος πίσω από τον πέμπτο Παναθηναϊκό για να βγεις στην Ευρώπη ως έκτος. Είναι μάτς σημαντικότατο λοιπόν την Κυριακή. Και γι' αυτό θα πρέπει να είναι και γεμάτο το γήπεδο. Έτσι. Και η ομάδα να παρουσιάσει και το καλό της πρόσωπο. Και αυξημένη κίνηση αισθητήρια. Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air. Χρήσανθο Τσαλτίδης με ευρωπαϊκό αέρα είναι μαζί μας, πάλι έξω το στούντιο βέβαια, όταν επιστρέφουμε. Είναι μια τάση την οποία είναι μια συνήθεια βασικά, την οποία δεν μπορούμε να το αποβάλουμε. Νίκος Παπαδόπουλος στο άλλο μικρόφωνο, Δημήτρης Μπαλόμπας στη ρύθμιση του ήχου. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7, FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέος 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρέος της κινητής τηλεφωνίας. Ο φίλος 779 λέει κρισιμότητα το μάτς απέναντι στην καλύτερη επίθεση με την πρώτη αποτελεσματικότητα στα γκολ. Με τα κοράκια λέει τι γίνεται. Ο επόπτης λέει από το Ηράκλειο λέει αν είναι ο Φιτζής. Επόπτη του Ηράκλειου μας θα δάνε. Γιατί τους επόπτες, ενώ τους επόπτες πάντα πέρα προσέχουμε, εμείς κοιτάμε τις περισσότερες φορές τον πρώτο, τον κύριο Τζοβάρα. Λοιπόν, περίμενε. Ανοίξουμε την ΕΠΟ. Να βάλω καλύτερα αυτή. Λοιπόν, περίμενε. Όντως. Διαιτησία. Ορισμοί διαιτητών. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, Super League. 2018-2019. Σωστό. Το 10η αγωνιστική. Στο ντέρμπι βέβαια δεν βάλανε ξένο διαιτητή πάλι του Άρη. Λοιπόν, Άρης Παναθηναϊκός, ο Τζοβάρας, ο Βασίλης Νικολακάκης, εμπνεύει του Ηρακλείου. Ναι, σωστό ο 779. Και γιατί να αφισβητήσουμε εμείς ότι δεν είναι, άμα πεις. Εντάξει. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει, δεν σημαίνει, ρε παιδιά, ότι επειδή είναι από το Ηρακλείο είναι ο Φιτζής. Μπορεί να είναι. Και ο Τζίλος που είναι ο χειρότερος διαιτητής ever στο Ηράκλειο ήταν καλός.
Εντάξει, με κάποια σφυριγματάκια που έβαζε τον Όφη βέβαια εκεί πέρα στην περιοχή. Έκανε, έδωσε δυο φάουλ ανάποδα. Εντάξει, μην είμαστε και υπερβολικοί. Όντως. Αυτή τη φορά είναι, είμαστε. Έδωσε δυο φάουλ στον Όφη, ένα του Μπάσα στο 48-49, ναι. Στο 50 εκεί. Ναι. Ένα του Μπάσα και ένα του Σιώπη. Okay. Μακάρι τα λάθη των διαιτητών να δύο φάουλ. Δεν μ' άρεσε εμένα. Σε αυτά τα φάνηκαν πολύ ύπουλα. Θα το πήγε πολύ ύπουλα ο Τζίλο για μένα με τον Όφη. Άκουλο. Να μάθει λίγο να εξοργίζεται. Ναι, αν ναι. Ο Τζίλο ήθελε να σου κάνει κακό, εκεί που θα σου δίνει το πέναλτι. Θα σου δίνει το πέναλτι. Ναι. Χτυπάει στο χέρι του Βέλεθ. Ναι. Ακούσιο, είναι καθαρά. Ναι. Αλλά αν θέλει να σου κάνει κακό, πάει στη βούλα και γεια σα μετά. Κύριο Τζίλο. Μπορεί να μην τον έπαιρνε κιόλα. Να τον έπαιρνε από τι ρε. Γιατί πολλά ακούστηκε. Όχι, όχι. Όταν, είμαστε, όταν είναι σωστοί, να είμαστε κι εμεί σωστοί. Εγώ αυτή δεν θα κάνω διαφορά και θα πούνε δεν μ' άρεσε. Δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ. Εντάξει. Στην καλύτερη επίδεση, εντάξει, έριξε 5 στον Απόλλωνα η καλύτερη επίδεση. 5 στον Απόλλωνα, 3 μέσα στη Λάρισα, 8. Αυτομάτως στα υπόλοιπα μάτσα έχει 12 γκολ. Ναι. Άρα, ο Παναθηναϊκός είναι περίεργο καράβι φέτος. Έτσι. Εγώ θεωρώ ότι σε ένα γεμάτο Βικελίδης δεν έχει καμία τύχη. Φιλέ, έτσι ναι, θα ναι. Σηκώσει το κινητό ναι, σου ενώ ναι, φορτίζει. Ναι. Βγάζει το από το φορτιστή για να μην έχει όχι, την παρέμβαση. Δεν το σηκώνω. Λοιπόν, ναι. Ο Παναθηναϊκός στα παιχνίδια με πίεση πήρε αποτέλεσμα μόνο από τύχη. Είναι Ολυμπιακό, ας πούμε. Δηλαδή το μάτς είναι μαγική εικόνα το 1-1. Εντάξει, θα μου πεις τώρα γιατί. Ποιος μου λέει εμένα ότι θα έρθει ο Κάτσε να ξαναβάλει δύο γκολ. Okay. Ξαναγίνει πάλι αυτό. Και εγώ πιστεύω ότι γίνεται. Και η μονομαχία με Μπάσα στον χώρο του κέντρου. Γνωρίζεται κιόλα. Μια χαρά. Να δώσει δύο χαστούκια ο Μπάσα. Παιδάκι εδώ πέρα. Παιδάκι. Να γυρίσει ποτέ πίσω. Έτσι. Λοιπόν... Έχουμε και αυτό το αλβανικό brand affair στο χώρο του κέντρου. Στο μάτι τη επόμενη Κυριακή. Με του Τινήσιου πάντω και έρθει ο δικό μα. Ναι. Έτσι. 2-1. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε πώ θα εξελιχθεί και το παιχνίδι τη Κυριακή. Για μία ακόμη φορά, βέβαια, το παιχνίδι. Α, να πούμε καταρχήν, επειδή μας στέλνουν και μηνύματα και τα λοιπά, φίλοι, ότι έχει ένα θεματάκι μεγάλο το site από το πρωί. Το ανέφερα και πριν, ναι, ναι, ναι. Ότι περιμένουμε. Εντάξει, μου στείλαν και εμένα τώρα μήνυμα. Δεν ήταν, ήταν. Πολύ μεγάλο αυτό το οποίο συνέβη στο σερβερ και τα λοιπά. Αλλά δεν είναι πρόβλημα. Όπως βλέπετε, το site είναι στον αέρα. Δεν είναι ότι έχει πέσει ή οτιδήποτε άλλο. Είναι στον αέρα. Αλλά πρέπει να φορτωθεί εκ νέου στο σερβερ μας όλο το υλικό. Αυτό παίρνει ώρες, όπως αντιλαμβάνεστε. Και επηρεάζει και η κακοκαιρία. Η κακοκαιρία. Επηρεάζει. Παγώνει γραμμές. Παγώνει γραμμές. Δεν ξέρω αν παγώνει γραμμές. Μάλιστα. Όπως τα λένε οι οπτικές ίνες. Καλό. Ή όλα αυτά. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, ελπίζω σύντομα, δεν υπάρχει ώρα εντωμεταξύ. Σύντομα να. Και θα σα έρθει μαζεμένη η ενημέρωση. 800 θέματα θα ανεβούν 800 θέματα μαζί. Έτσι. Τέλος πάντων, καλό είναι και αυτό. Λοιπόν, το ένα θέμα είναι το σε σχέση με την κάθοδο των φίλων του Άρη στο Περιστέρι, όπου ο Ατρόμητος δεν έδωσε εισιτήρια. Νομίζω ότι πρέπει να μας προκαλεί και ιδιαίτερη εντύπωση. Δεν ήταν σωστή. Πριν από λίγες μέρες οι περιστεριώτες γνώρισαν τη φιλοξενία στο μπάσκετ. Τους βάλαμε εκεί πέρα πάνω τα δημοσιογραφικά να μας πάρουν τα αυτιά σε όλο το μάτς. Φανέλες Ατρόμητου κιόλας. Έτσι. Έτσι. Και τώρα ο Ατρόμητος δεν έδωσε εισιτήρια. Και η αστυνομία είπε όχι. Και ο Ατρόμητος είπε όχι. Συγχαρητήρια. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Είναι αυτό χωρίς οπαδούς. Τέλος πάντων. Θα πάμε να ακούσουμε Χάμζα Γιουνές. Θέλω και εγώ να τον ακούσετε, τον άκουσα στις δύο. Είπε ενδιαφέροντα πράγματα ο Τινήσιος και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η ατάκα σε σχέση με το ποιοι τον επηρέασαν θετικά, αρνητικά και όλα τίποτε. Μου δείχνει ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα ο Τινήσιος και μακάρι αυτό να το βγάλει και από εδώ και στο εξής. Έδωσε απαντήσεις την Κυριακή αγωνιστικά, αλλά... Να πω και κάτι. Θέλει διάρκεια. Όσοι του άσκησαν κριτική. Δεν είμαι από αυτούς που του άσκησε ιδιαίτερη κριτική. Ναι. Αλλά όσοι του άσκησαν κριτική μετά το μάτς με τον ΠΑΟΚ και οι εμφανίσεις που έκανε μετά το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Και αν θέλεις, βάλε μέσα σε αυτό και την εμφάνιση την κάκιστη, την τραγική στο παιχνίδι κυπέλου με τον ΠΑΟΚ που ευτυχώς τον βγάζει στο ημίχρονο. Ναι. Όσοι λοιπόν του άσκησαν κριτική, δικαιολογημένα του άσκησαν κριτική. Γιατί είχε κακή απόδοση. Το πέναλτι, κύριος.
Ας το πέναλτι. Το πέναλτι είναι αυτό το. Είτε το χάνει είτε το βάζει. Είχε απόδοση... κακή απόδοση στα μάτς που έπαιξε. Την απόδοση ενός παίχτη πρέπει να. Υπάρχουν πολλά. Δεν ήταν κακό το μάτς με τον Πάοκ ο Γιουνές. Δεν ήταν κακό. Ο Γιουνές, το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι ο συμμετοχικός φόρ που πήγε να τον βάλει ο Ερέρα σε αυτό το καλό που να βγαίνει 20-30 μέτρα έξω από την περιοχή. Ο Γιουνές είναι επιθετικός του κουτιού. Πρέπει να τον βρει εκεί μέσα. Και το έκανε ο Άρης με τον Όφη και βάλε δύο γκολ. Δεν μπορεί να έτσι. Έχει τόσο συμμετοχικό ρόλο. Εντάξει. Και εμείς πολλές φορές, το έλεγα και προχθές, κρίνουμε με βάση όσα γνωρίζουμε. Οι προπονητές κρίνουν διαφορετικά. Γιατί δεν ξέρουμε τι θέλει ο προπονητής από τον κάθε ποδοσφαιριστή. Μπορεί κάποιος να μας αρέσει. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, είναι ο Μαρτίνες στον Απόλλωνα Σμύρνης. Που δεν ήταν και ιδιαίτερα καλός, έτσι. Τότε όμως οι άνθρωποι της ομάδας λέγανε το εξής, ότι σε αυτά τα οποία του ζητήσαμε τα έκανε, λέει. Δεν είναι μόνο το goal assist ή μια περίτεχνη ενέργεια. Είναι άλλα πράγματα και πολλά άλλα πράγματα που εκτείνουν οι προπονητές. Και με το Γιουνές είναι αυτό που λέγαμε. Δεν είναι συμμετοχικό το παιδί. Τι να κάνουμε. Είναι φορ περιοχής. Το Γενάρη θα έρθει ο άλλος φορ που δεν είναι μόνο περιοχής, είναι all around. Αλλά ο Χρήστος δεν μας λέει το όνομα. Το έχει κλειδωμένο σε ένα χαρτάκι μέσα στο γραφείο του. Δύο είναι οι παίκτες. Δύο παίκτες. Αλλά κληρώνει. Ο ένας εκ των δύο θα έρθει. Ναι, εντάξει. Ένας δύο κληρώνει λοιπόν το Γενάρη. Ναι. Για το φορ και όχι μόνο. Έτσι, λοιπόν. Πάμε λοιπόν Δημήτρη μου να ακούσουμε τι δήλωσε ο Χάμζα Γιουνές. Μόλις τελειώσει ο Γιουνές δίνει στο break των 6 και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και τις, τις γράμμες. Πού, τι πού, 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 πού. To stay in the first teams, in front. Ήταν πολύ σημαντικό για μας να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι για να μείνουμε στον κόλ του πρωτοκόλου. And we know how hard it is to score against these teams because after the goal they went back. Και ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να σκοράρεις απέναντι σε τέτοιες ομάδες, γιατί μετά τον κόλ γύρισαν πίσω. And we had very little time to come back. Είχαμε λίγο χρόνο μπροστά μας για να κάνουμε το comeback. So very very important 3 points because also often they are not in very good position. Πολύ σημαντική η τρεις βαθμοί για μας, γιατί και όφη είχε ανάγκη τους βαθμούς, δεν είναι σε καλή κατάσταση, σε καλή θέση. They needed to win as well. Ήθελα να προσδούμε και να κερδίσω. So I think we take 3 points from outside home very very important. Και για μας αυτή η τρεις βαθμοί ήταν πάρα πολύ σημαντική. Για το τι πέσουν οι θέλετε. I was very happy, of course. I was very happy to score two goals. It's very important for striker to score. And especially in this time, because he was winning and he came back. Είμαι πολύ χαρούμενος για τη σκόρα. Είναι πολύ σημαντικό για ένα επιθετικό να σκοράρει. Μάλιστα, χαρούμε για τη σκόρα 2 φορές το χρόνο αυτό και βοήθησε την ομάδα μου να κάνει το καμπάκι και να πάρει τη νίκη. Πηγαίνοντας στον πάγκο μετά το πρώτο γκολ, άνθρωποι από το τεχνικό team και συμπαίκτες του του έλεγαν πάμε για το επόμενο, να βάλεις ακόμα ένα. Το πίστευαν εκείνη την ώρα ότι όντως θα έρθει και το δεύτερο γκολ. I think I must believe. If you don't believe, you cannot do nothing. Αν το πιστεύουμε, μπορούμε να κάνουμε τίποτα. We must put hope and we try and it comes the chance for me to score the second and I was very happy for this. Πάντα πρέπει να ελπίζεις. Αυτό κάναμε και εμείς, προσπαθήσαμε και μετά και το δεύτερο γκολ και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε. Μετά το παιχνίδι με τον Πάο και το χαμένο πέναλτι υπήρξε μια αμφισβήτηση προς το πρόσωπό του, ακούστηκαν διάφορα, πώς θα βίωσε ο ίδιος και τι... It doesn't matter for me. It can be everybody against me, but I know myself. I know my quality. Δεν πειράζει αυτό. Μπορεί να είναι όλοι αντίον. Εγώ ξέρω τον εαυτό μου, ξέρω την ποιότητά μου. I think everybody can lose a penalty. Όλοι μπορούν να χάσουν ένα penalty. But also me, I was, how to say, a little bit surprised because after the penalty they put me out direct from the game. Όλοι μπορούν να χάσουν πέναλτι. Αυτό που εμένα μου έκανε έκπληξη είναι ότι
μετά το χαμένο πέναλτι ξαφνικά βρέθηκα εκτός ομάδας. And I was disappointed. Εκεί απογοητεύτηκα, προβληματίστηκα. Because to lose a penalty is very normal. It's not something tragic. Να χάσει ένα πέναλτι είναι και αυτό κάτι φυσιολογικό ενός στο παιχνίδι. Δεν είναι κάτι τραγικό να χάσει ένα πέναλτι. And after this game against Ajax, I'm not playing. Την Ajax δεν έπαιξα μετά. Okay, it doesn't matter. For me, it's, every player can play, but not when I need to. I needed everybody to be with me. I felt everybody is against me. Δεν έχει σημασία που δεν έπαιξα με την ΑΕΚ. Όλοι οι παίκτες μπορούν να παίζουν και να μην παίζουν. Αλλά αυτό που ένιωσα εγώ ήταν ότι όλοι ξαφνικά ήταν απέναντί μου. Ενώ όταν χάνεις ένα πέναλτι, θες, περιμένεις όλοι να είναι δίπλα σου, να είναι κοντά σου. Especially people around me. Ειδικά οι άνθρωποι που είναι γύρω μου. That there are in the club. Που είναι και μέσα στην ομάδα. Anyway, it doesn't matter. I win experience every time. Ήταν μια καινούρια εμπειρία για μένα αυτή που έζησα. And I move on because. Και προχωράω. Yeah, I must work. I work harder and that's it. Δουλεύω σκληρά, δουλεύω πιο σκληρά καθημερινά και αυτό είναι, συνεχίζω. Πώς ζει αυτό το πρώτο διάστημα του Σάββα Παντελίδη στην ομάδα? It's very good. Very good. We like it. He's close to the players. We make very good trainings. Είναι κοντά στους παίκτες ο νέος προπονητής, ο κ. Παντελίδης. Κάνουν πολύ καλές προπονήσεις. Αυτό το πρώτο διάστημα είναι πολύ καλό. And there is only positive things right now. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο θετικά στοιχεία από τις πρώτες μας μέρες με τον νέο προπονητή. Yeah. Μετά το μάτς με τον ΠΑΟΚ ήταν βασικός μόνο σε ένα μάτς. Η εντύπωση ήταν ότι ο ίδιος δεν ήταν σε ψυχολογική κατάσταση καλή. Άρα σήμερα από αυτό που λέει δεν ήταν ο ίδιος, ήταν καλά. Είναι αυτό καλά. Αυτό ήταν το ίδιο στο ΠΑΟΚ. Στάδι με ράνα εκεί μόνο ήταν η Άφρικα. Υπάρχει θόδερ γίγουρ με σαν κοινωνικής που είναι κοντήσιμος. Το δύο που είναι σε έκπη, σε όλα και ούρα, οκ, δεν είναι πρόβλημα. Of course, no problem. Εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα. This has happened. It's not my first time to lose a penalty. Δεν είναι πρώτη φορά που χάνω penalty. I think it's very normal. Είναι normal. I'm not Messi, Ronaldo, everybody, big players lose penalty. Όχι, ο Messi και Ronaldo χάνουν penalty. It's not a problem. Okay. As I said, this is for me is nothing. Maybe from people outside it's a big problem, but for me it's nothing. I continue to work and that's it. Για αυτούς που έξω από την ομάδα που να ήταν πρόβλημα αυτό το που έχασα το πέναλτι, αλλά για μένα δεν είναι. Εγώ συνεχίζω να δουλεύω και προχωράω όπως είπα και πριν. Γιάννη. Επειδή έκανα ένα παράπονο πριν μέρες, θα μείνω λίγο ακόμα σε αυτό. Όχι τόσο δεν μας ενδιαφέρει το εκτός Άρη, επειδή αναφέρθηκε και για μέσα στον Άρη. Ότι κάποιοι άνθρωποι στράφηκαν εναντίον του που είναι μέσα στον Άρη. Είναι ή ήταν στον Άρη. Είναι αυτοί οι άνθρωποι στον Άρη ή ήταν και προφανώς αναφέρομαι στον πρόεδρο. There is people in Άρης and people they go. Υπάρχουν άλλοι που είναι, υπάρχουν και άλλοι που έχουν φύγει. Ο ίδιος πώς βιώνει τους πρώτους μήνες στον Άρη συγκριτικά με την περασμένη χρονιά που ήταν στο Ελληνικό Πρωτάθλημα με την Ξάνθη. Χαίρεται το ποδόσφαιρο, αισθάνεται καλά. This is concerning when the is for good with example, and this first match in the cycle with the how is this going for you guys in the football? Of course, yeah. I'm happy because we're playing very good team. Because we're playing very well. We have great fans. Fantastic players. Of course, it's not easy because we start new players. Δεν είναι εύκολο φυσικά, γιατί είμαστε πολύ καινούργοι παίκτες. We need to work more. Πρέπει να δουλεύουμε πιο πολύ. Every game, because we are not perfect until now. Σε κάθε παιχνίδι κάνουμε πλέον πιο πολύ, γιατί είμαστε τέλειο μέσα. Even the big games we lost, it was little details. Και στα τέλη που χάσαμε ήταν καθαρά από λεπτομέρειες θα χάσαμε. So, maybe we need more experience to can win the derbies. Άρα χρειαζόμαστε περισσότερη εμπειρία για να μπορούμε να κερδίσουμε και τα derby. Also to be more concentrated. Και να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι. Πάλι μπροστά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Πώς το περιμένει ο ίδιος και την παρουσία του κόσμου. Τι είναι το Παναθηναϊκό now, what are you expecting? I think it's very important game to be alone in the fourth place. Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για να βγούμε μόλις στην τέταρτη θέση. And we need
We need to win. We need to win. We need to give everything. Πρέπει να κερδίσουμε, πρέπει να δώσουμε τα πάντα. Yeah, it's very, very important for us, for the fans, for our position, for the future. Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας, για τον κόσμο μας και για τη θέση μας στο πίνακα, στα χωρικά και για το μέλλον μας. Βλέπει ο Χάμζα διαφορές στον τόπο της τακτικής όσον αφορά από τον κοινό προπονητή της καλύτερης αξιοποίησης του μέσα στην περιοχή μας του Τζίλι. I think yes. Νομίζω να. He's trying from to take the best from everybody. Μπορεί να πάρει το καλύτερο από το καθένα. To correct the mistakes that the λάθη. We have before. Τα λάθη που είχαμε πέρυσι στο παιδί μας. And yeah, I feel it will be hard work for us and for me. But I think it will come good things in the future. Θα είναι σκληρή δουλειά και για εμάς αλλά και για τον κύριο Παπαδημητρίου, αυτό που γίνεται δηλαδή τώρα καθημερινά στις προπονήσεις, αλλά θα μας οδηγεί σε κάτι καλό, θα έρθουν καλά αποτελέσματα μελλοντικά. Οι τρεις ήττες στα μεγάλα παιχνίδια, όπως το ίδιο το είπε, βαραίνουν την ομάδα ενώ ψενός ακόμη σημαντικό παιχνίδι. Yeah, as I told you, even we lost with little details, only against Ajax, it was a big score. Χάσαμε το λεπτομέρειο, μόνο με την Ajax χάσαμε το μεγάλο score. And I think in that period we changed the team a lot of times. We changed the players and the first 11 a lot of times. Εκείνη το διάστημα αλλάξαμε την ομάδα πολλές φορές. It was without continuity and of course everybody will lose confidence. Δεν υπήρχε δηλαδή συνέχεια στην ομάδα και πολλοί χάσαν την πίστη σε αυτούς τους. And yeah, we need, that's why I told you we need to be more concentrated and be careful about these details. And we can win, for sure we can win, because we show that we play good in the field. We can win the games. Πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι, να κοιτάξουμε αυτές τις λεπτομέρειες για τις οποίες χάσαμε στα προηγούμενα ντέρμπι. Και αν το κάνουμε αυτό, μπορούμε σίγουρα να κερδίσουμε και τα ντέρμπι από εδώ και πέρα. Την κυριακή ομάδα. Επιστρέψαμε Λίμπρο 107,4, ο Λαμπαουτάρης. Μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ανοίγουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές πλέον. 2-31-0-2-87-3-8 για να τα πούμε παρέα μέχρι και τις 7 παρά εκεί πέρα, 7 παρά 10, 7 παρά 5 που θα είμαστε μαζί. Και μηνυματικά φυσικά FM γεννώνω το μήνυμα στο 5-5-26, αλλά πλέον είναι ανοιχτές και οι γραμμούλες μας. Χρήστον Τσαλτίδης και Νίκος Παδόπουλος στα μικρόφωνα, Δημήτρης Μπαλόμπας στην ρύθμιση του ήχου. Είπαμε κάποια πραγματάκια για το παιχνίδι της ερχόμενης Κυριακής, έτσι σε ένα γενικό σχόλιο για το μάζι με τον Παναθηναϊκό. Περισσότερα θα πούμε και αύριο στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας για αυτό το πολύ σημαντικό μάτς με τους πράσινους, ένα παιχνίδι ευκαιρία για τον Άρη, έτσι είναι, έτσι το βλέπουν και οι παίχτες αυτό το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ως μια ευκαιρία που θα τους καθιερώσει, θα αρχίσει να τους σταθεροποιεί βασικά στην πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας και θα τους αφήσει μόνος τους στην τέταρτη θέση και ως μια πρόκληση, γιατί ο Άρης δεν έχει κερδίσει κανένα ντέρμπι φέτος. Και... Φίλε, το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Είναι μια ευκαιρία. Σταυροπόδι. Συγγνώμη, ρε Χρήστα, πώς θα κάτσω, προσοχή. Το μάτς με τον Παναθηναϊκό, βέβαια. Το μάτς με... Είσαι και στα χακή σήμερα. Έχεις αμφίεση εξόδου. Το λύσεις εξόδου, θα πας σε βολτά. Ναι. Το κατάλαβα. Τα στρατιωτάκια έτσι πάνε. Τα φανταράκια. Λοιπόν, το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, φίλε. Ναι. Και το αμέσως επόμενο που ακολουθεί. Ανατρώμητα. Καθορίζουν εν πωλής, ναι, το που θα είσαι φέτος. Σε ένα μεγάλο βαθμό, ναι. Γιατί πας πώς θα κριθεί τίποτα. Και παίρνεις και τον Ατρόμητο. Και εφόσον πάρεις τον Ατρόμητο, αυτό που κυνηγάς ξεκάθαρα από εκεί και έπειτα είναι η τρίτη θέση. Αν πάρεις αυτά τα δύο μάτς, ναι. Με δύο ομάδες που είναι στην πεντάδα ή όπως είπες τέλειωσες στη δεύτερη.
Ποιος? Ο Στέλιος που βγήκε χθες και είπε τη δεύτερη θέση. Να καλά. Να, στο Στέλιο, πάρε την τέταρτη είναι πρώτα. Είναι χαρακτήρισε αυτά τα δύο παιχνίδια ως ως match Champions League. Φυσικά, βήμα-βήμα, εγώ μαζί σου. Βήμα-βήμα. Εντάξει, έχει ακόμα πολύ ψωμί η χρονιά. Εν τω μεταξύ, γιατί και εμείς σου λέω μπερδευτήκαμε, δεν έχει την άλλη εβδομάδα κύπελο τελικά, να ξέρετε. Γιατί βλέπω κάποιους που ρωτάνε κιόλας, δεν έχει κύπελο την άλλη εβδομάδα. Το κύπελο θα είναι στις 20 του Δεκέμβρη με τον Εργοτέλη στο Παγκρίτιο. Λοιπόν, άρα έχουμε ακόμα μέρες για εκείνο το μάτς. Για την ώρα έχουμε μπροστά μας δύο σημαντικά παιχνίδια. Το πρωτάθλημα αρχίζει γενομένες από αυτό με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Κυριακή. Θυμίζω είναι ανοιχτές οι γραμμές. 2-31-0-2-87 και 3 οχτάρια. Έτσι φαντάζομαι σας έλειψε ο Χρήστος πάρα πολύ. Mm-hmm. Και θέλετε να βγείτε και να τον καλωσορίσετε και εσείς έτσι, με την επιστροφή του από τα Ευρώπας που πήγε εκεί πέρα και πήρε τον αέρα του άνθρωπος λίγο. Εντάξει, φίλε. Δύο βράδια έμεινα εκεί, ρε φίλε. Σιγά. Πήγαμε Τετάρτη. Τετάρτη. Τι κάνατε, 11 η ώρα το βράδυ. Φτάσαμε στο. Διακτηνιζόσασταν πίσω στην Ελλάδα τι υπόλοιπε ώρε. Άκου λίγο. Φτάσαμε 11 η ώρα το βράδυ στο. Πώς το λένε, στο ποιο. Έξω από τις Βρυξέλλες, που είναι το αεροδρόμιο. Ναι. Τα χάσα τελείως. Πού παίξαμε τελικό. Σαρλερουά. Στο Σαρλερουά. Ωραία. Πήγαμε λοιπόν 11 η ώρα, φτάσαμε. Γιατί είναι και 3 ώρες η πτήση. Είναι. 2 και 50. Φτάσαμε 11 η ώρα. 12 η ώρα φτάσαμε στις Βρυξέλλες, στο ξενοδοχείο. Φάει στο αεροπλάνο καλό. Και φάει στο αεροπλάνο με Ryanair, καταπληκτικό. Εντάξει, οκ. Okay. Έγινε, πάμε στον επόμενο. Φάγαμε θέλω. Πάρα πολύ. Καλησπέρα. Καλά. Πάμε ναι. Στον επόμενο. Ενώ είχαμε φάει το μεσημέρι, δηλαδή έγκλημα. Ναι. Ευτυχώς παντού υπάρχει γνωστή αλυσίδα fast food άδικων. Πάλι τίμησε. Πάλι τίμησε. Εγώ. Μέχρι και αυτοί που δεν τρώνε. Η γνωστή υγιεινής διατροφής. Έλα. Φίλε, έχει φάει το μεσημέρι και ξανατρώσει 12 το βράδυ. Τύπησε. Όλοι τρώνε το μπέργκερ. Έτσι. Λοιπόν. Ναι. Και την άλλη μέρα πήγαμε στο τέτοιο. Σε ποιο. Κάναμε βόλτα. Την άλλη μέρα, ωραία ήταν η τρίτη, ήταν ωραία μέρα. Την Τετάρτη, 8 ώρα το πρωί, στο κοινοβούλιο με την τζίμπλα στο μάτι. Χωρίς φρέντο εσπρέσο. Δεν είχε ιδέα. Μια πόλη για το χρήσιμο. Να μα έλεγαν οι άλλοι. Εδώ ψηφίζουν. Μα λέγανε εδώ αποφασίζουμε για όλε τι χώρε κτλ. Αποφασίζουμε να σε καταρακώσουμε εδώ πέρα. Γενικότερα περνάς δύσκολα, το καταλαβαίνω. Εντάξει. Δηλαδή, μια στην Ολλανδία, μια στι Βρυξέλλε φέτο από πλευρά Πήγα και στην Αμβέρσα. Απίση στην Αμβέρσα, ναι, είσαι δύσκολα, παιδί μου. Χρωστάει ο Άρης. Ένας πολίτης του κόσμου. Ο Άρης χρωστάει μια πενταετία ταξιδιών. Σε ποιον? Σε μένα. Σε σένα? Ναι. Γιατί έχει κάνει λίγα. Είχα συνηθίσει στην Έχεις Ευρώπη. Κάνει λίγα, ναι. Είχα συνηθίσει τη χρονιά των τίτλων. Ναι. Των ευρωπαϊκών. Όχι τίτλων, κύπελα. Των ναι. ευρωπαϊκών επιτυχιών. Ναι, ναι. Και μετά καταρακώθηκα. Ναι. Πήγα στο. Εγώ βασικά δεν πήγα. Εσύ πήγες. Έτσι. Στον Εύρο. Δίκαιος είναι τουλάχιστον. Έτσι. Γι' αυτό το χρόνο στον Εύρο θα πάω εγώ. Πάμε στον πρώτο φίλο για την ώρα. Καλησπέρα. Έτσι ακριβώς θα σου πω. ναι. Γεια σας. Ναι. Άχαστος ήταν. Δεν γινόταν να μην ξεκινήσουμε με σένα. Με έψαχνες τη Δευτέρα, έτσι. Καταραμένη φτώχεια, έτσι. Ευρωπαϊκή κοινοβούλιο. Στοχολογιά για σένα κάθε μου τραγούδι. Γελάς, καταραμένη φτώχεια. Εμείς όταν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε. Εσύ διακοπές, ας πούμε, στις Ευρώπες, έτσι. Δύο μέρες στις Βρυξέλλες ήμουν. Δύο μέρες. Δύο εβδομάδες στην Ολλανδία. Τουλάχιστον μια εβδομάδα πρέπει για να καταλάβεις το ταξίδι. Α, έτσι, καλά, εντάξει. Η μια μέρα ήταν αεροδρόμια, πάνελα. Κάτι Αθήνες, κάτι Ολλανδίες, κάτι, εντάξει. Αθήνα, ρε φίλε, εντάξει. Τον Σχοινά τον είδες? Τον Σχοινά. Τον Σχοινά δεν τον είδαμε, ενώ ήταν στο πρόγραμμα να τον δούμε. Αλλά... Αυτή είναι, γιατί σ' άκουσα προηγουμένως, ναι. Ήταν ας πούμε για τα λοιπά. Ο Χρυσόγονος ήταν, έχεις τον εκπρόσωπο τύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία. Τι να το κάνεις, εδώ πρέπει ας πούμε, αλλά και να γίνει και κάτι, πρέπει να μιλάς. Κοίταξε να δεις, Χρυσόγονος. Αυτό που λες είναι το σημαντικό, πρόσεξε, αυτό που λες. Το θέμα δεν είναι ότι βγήκαμε μια φωτογραφία με τη φανέλα του Άρη στο Ευρωκοινοβούλιο. Έτσι. Το θέμα είναι να μπορείς να αποκτήσεις την παρεμβατικότητα στους ανθρώπους που παίρνουν τις αποφάσεις και εκεί και στην Ελληνική Βουλή, ώστε ο Σύλλογος να πάρει αυτό που δικαιούται. Πρόσε, όχι να ευνοηθεί. Να πάρει αυτό που δικαιούται. Αυτό είπαμε στον Χρυσόγονο, τον κύριο Χρυσόγονο, τον Ευρωβουλευτή. Και ο Χρυσόγονος. Ναι. Ότι ο Άρη. Μα με τον Χρυσόγονο ήμασταν και συναντηθήκαμε. Έτσι, ναι. Ο Άρης. Αυτή τη στιγμή μπορεί να πάρει. Αυτό να τον είχα πελάτη, ας πούμε, στο μαγαζί απάνω στην Καλαμαριά το Χρυσόγονο. Ναι. Από τις Σέρες είναι ο άνθρωπος από ό,τι μας είπε. Εδώ, Θεσσαλονίκη μένει βέβαια. Το θέμα είναι το εξής. Ότι ο Άρης παίρνει δύο ψίχουλα και αυτά τα δύο ψίχουλα γιγαντώνονται τόσο πολύ επικοινωνιακά και τα πάνε και τα φέρνουν στο ίδιο ύψος
με την εύνοια εκατομμυρίων ευρώ που λαμβάνουν οι άλλοι και σου λένε ορίστε, να και εσύ πήρες. Τι πήρα. Έτσι είναι Χρήστοφε και το όλο κακό ξεκινάει, σας το έχω πει λοιπόν επανελειμμένος και θα το λέω. Δεν ξέρω ο οργανισμός Άρης τι θέλει να κάνει τελικά, πού θέλει να πάει. Πρέπει να έχεις μεγάλο λοιπόν οικονομικό παράγοντα. Κοίταξε, θα σου πω ένα παράδειγμα σήμερα που μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ναι. Με αυτή την ιστορία με τα ενεχειροδανειστήρια. Ναι. Με το συγκεκριμένο άνθρωπο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, παίρνει το μάτι μου κάποια στιγμή στις ειδήσεις, χειραψία με τον Πούτιν και με την οικογένεια Τραμπ. Μπορείς να μου πεις με ποια ιδιότητα γίνανε αυτά όλα. Είναι ο βασιλιάς του χρυσού. Με ποια, μπράβο, με ποια ιδιότητα. Με αυτή, του βασιλιά του χρυσού. Μεγάλο επιχειρηματίας, έτσι. Εσύ και εγώ μπορούμε να πάμε να κάνουμε λοιπόν χειραψία. Αυτό είναι το κόλπο, φίλε. Ναι. Για να πετυχαίνεις και σωστό. Να ακούγεσαι. Σωστό, η επικοινωνία. Δείτε, εγώ έχω με τον Τραμπ επαφή και με τον Πούτιν. Να ακούγεσαι, βρε φίλε μου. Βεβαίως, σε διαφορετική περίπτωση τα έχουμε ζήσει χρόνια. Θέλεις να σου αναφέρω και παλαιότερα, οι πιο παλιοί στην ηλικία μου πρέπει να θυμούνται το Γιάννη το Χολέβα, υπουργός επικυβερνήσεων Καραμαλή. Ναι. Λοιπόν, να πάω στους αδελφούς Γκράτσιους, στον Αγαμέμνονα και στον Μενέλαο. Ο Αγαμέμνον ήταν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, του ΓΕΣ. Αποτελέσματα. Αποτελέσματα. Χατζηγεωργίου Ευρωβουλευτής. Αποτελέσματα. Ιωαννίδης, υφυπουργός αθλητισμού. Σε αντίθεση με σένα, της απέναντι πλευράς και των Αθηναίων, έχουν πολύ διαφορετική συμπεριφορά. Και μην ξεχνάς ότι δεν είναι μόνο λοιπόν ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ. Προηγήθηκε και ο Μπατατούδης, τον έχουν ξεχάσει. Ξεχάσανε το Ακροπόλ. Εκατοντάδες εκατομμύρια πέσανε και τότε. Ο Μπατατούδης έφυγε να είναι κατεστραμμένος από εδώ. Αλλά αυτά όλα όμως έγιναν με την κυβέρνηση Πασό και ιδιαίτερα με Τσοχαζόπουλο και Βενιζέλο. Η αντίστοιχη δική σου πού είναι. Να βγαίνει άλλος και να λέει θα βοηθήσω το συγκεκριμένο κύριο για να γίνει μάγκας, τον Άρη για να γίνει μάγκας ο Σκόρδας. Άκουσες εσύ από βουλευτές άλλων ομάδων και ιδιαίτερα της Αθήνας και του ΠΑΟΚ αλλά και του Ηρακλή μια τέτοια τοποθέτηση. Ακούω χθες τον Ολυμπιακό, είναι 18ος στις εισπράξεις από το Champions League μέχρι σήμερα. Γύρω στα 120 εκατομμύρια ευρώ. Και εσύ δηλαδή, πώς θα γίνει. Αυτό είναι το πρόβλημα του Άρη. Εάν αυτό το πράγμα δεν γίνει κατανοητό από τον οργανισμό Άρης, θα είσαι ανύπαρκτος. Δεν θα σε υπολογίζει κανένας. Είτε έτσι είτε να μαλλιώσει. Βλέπεις πήρανε τον Παναθηναϊκό και τον σμπρώχνουνε. Καλή ομάδα μέχρι εκεί. Ο Μακέτα είναι 29 χρονών και γύρισε 8 ομάδες. 8 μέχρι στιγμής. Μπορεί να σημαίνει κάτι, μπορεί και να μην σημαίνει για να μην και τίποτα. Ναι. Δεν ήρθες εσένα, πήγες αυτούς. Να κατάλαβες. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρόβλημα του Άρη. Για να μπορέσεις να διεκδικήσεις λοιπόν αυτά που σου ανήκουν σε διαφορετική περίπτωση, εμείς τα λέμε, εμείς τα ακούμε στη γειτονιά μας. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Έχουμε άλλο Δημήτρη. Ωραία. Θα πάω στο break όμως τώρα. Θα πάμε στο break. Μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι ο Γιαννόπουλος φυσικά. Πριν πάμε στο break. Α, ωραία. Τώρα έχω βλέπω εδώ στις DNA. Παρεξηγήθηκαν οι Παναθηναϊκοί που τους έγραψε ότι δεν έχουν πιτσιρίκια. Εντάξει, παιδιά, άμα θέλετε να λέω ότι έχετε πιτσιρίκια. Ναι, έχετε. Μακέντα 29 χρονών. Πάει φίλοι του Παναθηναϊκού να ξέρουν ότι ο Άρης μια φορά έχει φέρει πάνω από δύο γκολ από την ΑΕΚ. Τρίμπαλο δύσκολα να φάει. Και από τον Παναθηναϊκό κιόλα. Εντάξει, μη λέμε τώρα ό,τι θέλουμε. Εντάξει. Τέλος πάντων, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα, Δημήτρη μου, και επιστρέφουμε για το τελικό κομμάτι της εκπομπής. Εδώ είμαστε για το τελικό κομμάτι και της σημερινής εκπομπής All About Aris On Air στον Λίμπερο 107,4. Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Παρά θα πάμε για άλλα περίπου 20 λεπτάκια πάνω κάτω. Πάμε στον επόμενο φίλο. Ανοιχτές οι γραμμές 2-31-0-287 και 3-8. Καλησπέρα.
Γιάννας Χούτσια Βέλκο. Έλα. Ναι. 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 Γεια σας. Γεια σας. Ο Σταμάτης είναι. Γεια ο Σταμάτη. Καταρχάς, ο Χολέβας ήταν υπουργός της Χούντας Ναυτιλίας. Δεν ήταν, αλλά εμείς δεν έχουμε καμία διαφορά, είτε είναι η Δημοκρατία είτε η Χούντα. Την ίδια συμπεριφορά έχουν απέναντί μας. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό δεν το ξεχνάμε, είναι τελικούς κυπέλλου του 72 και όλα τα υπόλοιπα. Με το Λουκάνιδη. Ο Μιχαηλίδης ήταν στο σύνορο ένα χρόνο και ο Γκράτσιος ήταν αρχηγός του τρίτου σώματος στρατού. Με το Λουκάνιδη τι είχαν κάνει. Αλλά το βασικότερο, η σημαντική μας διαφορά με τους φιλοξενούμενους της πόλης είναι μία. Ποια? Οι φιλοξενούμενοι όταν παίρνουν 10, τα 5 τα δίνουν γύρω-γύρω. Εμείς οι δικοί μας όταν παίρνουν 5 ή 10 τα θέλουν όλα για την πάρτη τους. Ας το σκεφτούμε λιγάκι πόσες φορές έχει γίνει το συγκεκριμένο πράγμα. Μάλιστα. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια να έχετε. Έχουμε άλλον Δημήτρη μου. Ωραία, ανοιχτές οι γραμμές. Για κανένα δεκαλεπτάκι ακόμα, όποιος προλάβει. Με τον Τζαλτίδη μίλησε και τον Παπαδόπουλο. Αλλά τώρα έχουμε τον Τζαλτίδη new entry σημερινή εκπομπή. Γιατί έλειψε λίγο να πάρει τον αέρα τώρα, παιδί μου. Μέχρι να ξαναφύγει. Λογικά τώρα, την άλλη εβδομάδα θα πει, ας πούμε, πάω στο. Στην Κοπενχάγη, ας πούμε. Στο Βλαδιβοστόκ. Λοιπόν, 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Πού πήγε αυτός, ρε. Αχα, πήγε στο μέρος. Ωραία. Λοιπόν, η σημερινή προπόνηση, η οποία για να φέρουμε και έτσι κάποια νέα όσον αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα, μέχρι να έχουμε τον επόμενο φίλο, έγινε στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η σημερινή προπόνηση εν όψει και του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Θέλει ο Παντελίδης λίγο όταν κάνει τέτοιο τελειώματα φάσεων. Τελειώματα φάσεων. Τελειώματα φάσεων. Ναι, τα τελειώματα. Να παίρνει ο Ματίγια σαν αλλαγή μπάσκετ. Όχι, να. Ναι. Θα ήταν ιδανικό, ξέρεις. Θέλει να τα κάνει στο Βικελίδης αυτά. Ναι. Συν ότι υπάρχουν έτσι κάποιες εργασίες, θα λέγαμε, στο Ορίσιο, στο ένα το γήπεδο. Και βρέθηκε ομάδα. Εντάξει, μια φορά την εβδομάδα συνήθως υπάρχει μια προπόνηση στο γήπεδο, αλλά υπάρχουν και δύο εξτρά λόγοι που έγινε και η σημερινή. Με τον Σόζα είχε ένα προβληματάκι που ενοχλεί στο ισχύο ο Πορτογάλος. Κατά τα άλλα, όλοι οι υπόλοιποι είναι κανονικά στη διάθεση του Παντελίδη, ο οποίος αύριο νομίζω θα καταλήξει και στο τελικό σχήμα το οποίο θα χρησιμοποιήσει. Λοιπόν, όπως γράψαμε και σήμερα το πρωί, αλλά δεν έχει ανέβει ακόμα. Δεν θα είναι πολλές οι αλλαγές. Δεν ανέβηκε ακόμα. Περιμένουμε να φτιαχτεί. Ναι. Λοιπόν, δεν θα είναι πολλές οι αλλαγές. Πάνω κάτω η ίδια δεκάδα που είδαμε στο Γεντικουλέ. Από μία μέχρι δύο, θα έλεγα, διαφοροποιήσεις. Δηλαδή, το λογικό νομίζω και το αναμενόμενο, η επιστροφή του Γιουνές στην εντεκάδα. Στην κορυφή της επίθεσης, το δικαιούται μετά την εμφάνιση που έκανε κόντρα στον Όφη. Το θέμα είναι βέβαια να δώσει και συνέχεια ο Τινίσιος. Αντί του Μαρτίνες, κάτι που σημαίνει ότι την κίνη θα πάει πίσω από τον Φορ πάλι, εκεί που τον έχουμε συνηθίσει στη φετινή σεζόν. Ο Μπάσα κατά πάσα πιθανότητα. Κατέβασαν τα Μπάσα λίγο. Χαμήλωσε λίγο τα Μπάσα. Τρώμαξε ο Χρυσανθός. Ναι. Ο Μπάσα κατά πάσα πιθανότητα θα διατηρηθεί δίπλα στον Όφη. Πώς να μην τρομάξω με Μπάσα, ναι. Λοιπόν, και ενδεχομένως να γίνει μια αλλαγή στα άκρα της άμυνας. Και συγκεκριμένα στο αριστερό με το Μενέντε θα δει του Βαλεριάνου. Αλλά δεν έχει κλειδώσει ακόμα, θα το δούμε αυτό. Mm. Και θα περιμένουμε να δούμε και την αυριανή προπόνηση. Κατά τα άλλα, οι υπόλοιποι νομίζω ότι θα είναι δίκαιοι, δεν υπάρχει λόγος να αλλάξουν κιόλας. Δηλαδή ο Κουέσσο Τέρμα, ο Βέλεθ με τον Δελισίση, ο Σιώπης, ο Γκάμα με τον Γκαρσία και ο Νικολά Ντιγκινή. Θα δούμε και την αυριανή προπόνηση, αλλά πάνω κάτω έτσι να μεταπαραταχθεί ο Άρης κόντρα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα έρθει κατά πάσα πιθανότητα με Κουρμπέλη και Ινσούα. Όπως διαβάζουμε, ανεβάζουν οι ρυθμούς, θα είναι πολύ κόκκινα όμως. Πολύ, 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 πάρα πολύ. Αλλά, εντάξει, okay. Να κάνω αποδοχή. Ε? Αποδοχή να κάνω. Θες. Δεν κάνω. Ξέρεις τι, κάτσε να σου πω. Περίμενε να ανέβω πάνω, μην κάνεις. Γιατί? Μην κάνεις. Είναι τα γνωστά προφίλ που σου κάνουν αυτά follow, κάνεις εσύ και μετά σε κάνουν unfollow. Για να παίρνουν followers. Είναι τακτική αυτή στο Instagram. Εγώ δεν κάνω ποτέ. Άρα, τι να κάνεις τώρα. Μόνο αποδοχή θα κάνω. Αποδοχή ή ακολουθήστε. Όχι, φίλε. Α. Τι είμαι, γκαγατάκι. Α. Τι λέει αυτός, ρε. Τι λέει αυτός. Ένα παιδί μαθαίνει τα social media ενώ χωρίς να τους φέτος. Έτσι. Έτσι, λοιπόν. Το όλα πάω, τάση λέει πρώτο. Μετά την ιδέα που είχα. Ποια ιδέα? Να κάνουμε Instagram στο Λαμπαοτάρι. Που την είχα εγώ νωρίς το καλοκαίρι του 2016. Άρα την είχα εγώ. Ωραία, ναι. Δεν είσαι επιλογή μου. Βέβαια ήταν. Αλήθεια είναι.
Βέβαια, εντάξει. Δεν... Αυτό είναι εξαίρεση. Δεν, είναι... δεν έβλεπα μακριά για να δω τον πονοκέφαλο που θα έρχονταν μετά από αυτή την πρόταση που του έκανα. Χρήσανε μήπως να κάνουμε Instagram. Ναι, και καλό, τώρα, κάτω. Και τώρα που κάποιο το πρότεινε, μου το πρότεινε για το Λίμπερο, λέω φυσικά. Την πληρώνει η Στεφανία. Να, γεια σου. Πώς το φορτώσετε και σε μένα. Ποιο? Αυτό... Έτοιμος ήσουν. Το μέχρι να έρθει η Στεφανία. Ευτυχώς, όχι, δεν το φόρτωσα το Λίμπερο γιατί σου έχω φορτώσει το Λαμπάουτ. Ναι, ναι. Γι' αυτό. Αλλά αυτό με το προηγούμενο που σου περιέγραψε, ξέρεις ποιο είναι. Ποιο? Είναι που είπες ότι που λέω είχα μία ιδέα. Ναι. Πέρα ότι μου το έχει μάθει κάποιο συγκεκριμένο αυτό. Ναι, να του λες ένα πράγμα και να λέει το οικειοποιείται. Τουλάχιστον εμείς δεν τα οικειοποιούμαστε. Ποιο άλλο. Είναι αυτό με τη σύζυγο. Πας με τη σύζυγο και θες να πάρεις κουρτίνες, ας πούμε, για το σπίτι. Ναι. Έτσι. Και λες εσύ. Τι κουρτίνες να πάρουμε, να πάρουμε αυτές τις μπλε. Σου λέει, πια, τις μπλε. Όχι, τις μπλε, είναι καθόλου καλές οι μπλε. Ναι. Για να δούμε αυτές, να πάρουμε αυτές. Περνάει ένα τέταρτο και σου λέει, αυτές οι μπλε δεν είναι πάρα πολύ καλές. Και λες, βέβαια, αγάπη μου, πώς το σκέφτηκες ότι είναι καλές. Εγώ δεν το είχα σκεφτεί. Δεν το θυμάται, το αυτό ακριβώς γίνεται. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, έχεις ένα πεντάλεπτο ακόμα να το μοιραστείς με τον κόσμο. Θες να μας δώσεις ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Λέει, βιντεοθεραπεία μας είδε. Τι. Μας μελέτησε. Εμάς. Με Διούδη μάλλον να έρχεται. Να έρθει ο Διού. Να έρχεται, καλά να είναι ο Διού. Πρώτη φορά ως αντίπαλος. Σας κάνει και κανένα λάθος φέτος. Πρώτη διότι φορά. Ο Διού έχει κάνει εκπληκτική χρονιά φέτος. Είναι πολύ καλός. Είναι εξαιρετικός. Πιστοποιεί για μένα ότι είναι ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες στην Ελλάδα. Είναι. Και πήρε και το ρόλο που έπρεπε στον Παναθηναϊκό φέτος. Γιατί πέρσι ήταν στη σκιά λίγο του Βλαχοδήμου. Για μένα όχι δικαιολογημένα. Δηλαδή το πρόμο του Βλαχοδήμου είναι απίστευτο. Δεν θεωρώ ότι ο Διούδης είναι χειρότερος από τον φύλακα στον Βλαχοδήμο. Και αν πήγαινε ο Διού στην Μπενφίκα, θα είχε το ίδιο καλή παρουσία με αυτή που έχει ο Βλαχοδήμος. Είναι και πιο ψηλός. Και έχει βελτιώσει πάρα πολύ το αρνητικό του στοιχείο τα πρώτα χρόνια παρουσίας του και στον Άρη, την έξοδο. Τέλος πάντων, για μένα είναι ένας πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας, ο οποίος όμως κάνει μια εκπληκτική χρονιά φέτος και γι' αυτό πρέπει στο Βικελίδης αν έρθει να κάνει ένα λάθος. Δεν πειράζει. Τι. Δεν είναι κακό να το κάνει. Να κάνει ένα-δύο λάθη, επηρεασμένος από τον τραυματισμό του κτλ. Τι να κάνουμε. Ο πατέρας του οποίος είναι σε κάθε παιχνίδι. Φολαριανάκι είναι και ο μπαμπάς Διού. Του Άρη. Ο μπαμπάς Διούδης. Και... Μα και ο Διούδης Αργιανός είναι, δεν το έχει κρύψει ποτέ άλλωστε. Και θα είναι και η πρώτη φορά που θα έρθει ως αντίπαλος στο Βικελίδης. Γιατί με τον Πανιούνιο δεν είχε έρθει. Ψυχολογική πίεση και τα λοιπά. Ναι. Μόνο μη κάνει την εμφάνιση που κάνει στην Τούμπα, που τα βγάζει όλα. Όχι. Και έχει βγάλει αυτό το απίστευτο με, το, με το, την κεφαλιά, σου την κεφαλιά του Πρίγιοβιτς. Με ανάποδο χέρι στην απέναντι πλευρά, άλλαξε το σώμα του φορά, φοβερή απομάκρυνση της μπάλας. Ναι. Και να έχει το ίδιο αποτέλεσμα που είχε στην Τούμπα. Καλό, ωραίο. Μ' αρέσει. Ποιοτικό. Καθαρό κιόλας. Καθαρό. Έτσι, χωρίς άγχος. Αυτό ακριβώς. Γιατί τώρα τελευταία, μια με τον. Ένα-δύο στον Απόλλωνα. Ένα-δύο στο τέτοιο. Χάσαμε τα μάτς, τα χάσαμε έτσι. Ένα καθαρό 2-0, 3-0. Να είμαστε λίγο άνετοι, ρε φίλε. Η άνετη νίκη του Άρη τελευταία ήταν με τον. Με τη Λάμια. Ακόμα και με το Λεβαδιακό. Τι άνετη. Στο 70 βάλαμε τον γκολ. Πού την είδε την άνετη νίκη. Με τη Λαμία. Αλλά και πάλι στο δεύτερο μήνα σκόρεσε εκεί. Με τη Λαμία, μην το θυμίζει εκείνη την μέρα. Ναι, είναι, αλλά έχουμε άλλο θέμα. Ναι, τα τρίμηνα είχαμε τον μπαμπά χθες. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι σημείο κατά τεθέν. Είδες, συνδυάζεται με μια μεγάλη νίκη του Άρη. Ναι. Και την επάνωδο του Άρη, την επιστροφή του Άρη. Και αυτό ήταν σημαντικό. Ήταν η μέρα κιόλας που είχε γίνει γνωστό ότι έρχεται ο Σιώπης με τον Μαρτίνο στον Άρη. Εκείνη. Το μεσημέρι έγινε γνωστό. Εκείνη την ώρα έγινε. Το μεσημέρι ήταν. Λίγο πριν φύγουμε για τη Λαμία, ήρθε η ενημέρωση. Ότι ναι, ο Άρης θυμάμαι. Τους απέκτησε αυτούς δύο ποδοσφαιριστές. Ναι, σου λείπει η άνετη νίκη φέτος. Και με τον Αστέρα δηλαδή. Τι, όχι, στο 85 ναι, έβαλα 85, το κόρυφο. Ναι, τι άνετη. Πάλι. Δεν έχει την άνετη νίκη. Φέτος. Το μόνο μάτς που ήταν καθαρισμένο από νωρίς είναι του Λεβαδιακού. Και αυτό ναι, αλλά και πάει να γίνει με το πέναλτι. Ναι, λίγο ροντέο ήταν πήγε να. Ναι. Μετά το πέναλτι τελείωσε το μάτς εκεί. Πού. Ναι, φίλε. Φόρτισε. Αυτό ήταν, είδες. 17 παρεμβολές έκανες. Τι απλό που ήταν. Πιο πολλές παρεμβολές από τον Άδωνη Γεωργιάδη σε ομιλία του Τσίπρα έχεις κάνει. Θα σου πω κάτι, αμένα κερδίζω. Ναι. Με τον τρόπο που κέρδισε ο Νόφες, κερδίζω έτσι κάθε αγωνιστική. Το θέμα είναι να κερδίζω. Ας κερδίζω έτσι, δεν πειράζει. Εννοείται ότι θέλω έτσι να κερδίζω. Στο 92 και στο 93. Αν το ξέρω ότι κερδίζω, δεν βλέπω και το μάτι στα 90 λεπτά, ρε φίλε. Είναι αυτό πάντως που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες που έλειπες και το λέγανε και οι ρεπόρτερ του Όφη. Άψογη φιλοξενία. Ότι λέει, εντάξει, λέει, μας πικράνατε, λέει, αλλά λέει, δεν γινόταν να μην το πάρετε λέει, αυτό το μάτς. Λέει, τώρα, εντάξει. Στον Παπαδόπουλο, πες το. Που είπε μετά το μάτς ότι ήταν, δεν ασχολούμαι με την τύχη. Το μάζεψε με τα συνέντευξη τύπου, το μάζεψε πολύ. Okay, τι. Το μάζεψε. Πολύ ωραίο. Σήμερα χαιρετίσματα στους φίλους μου στην Κρήτη, εκεί στο φίλο μου το Σαρή και τα υπόλοιπα τα παιδιά στο Γεντίκου. Λέει, ειδικά σε έναν Αλεξάκη,
Τον κάνω μάγκα τώρα, γιατί τον διαβάζουν περιορισμένοι άνθρωποι στην Κρήτη, ο οποίος μετά την επική σφαλιάρα που έφαγε από τον Άρη, βγήκε να μειώσει τον Άρη και σιγά την ομάδα και σιγά το ένα και ποιος είναι ο κόσμος του Άρη κτλ. Και σήμερα μου έχουν κάνει θέμα, ξεπέρασε ο Όφη τα 20.000 εισιτήρια. Όσα είχε ο Άρης δηλαδή με τη Λάρισα. Μεγάλη επιτυχία. Σε 6 μάτς με Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη, έπαιξε στην έδρα του με Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρη και άλλα δύο. Και με τον Άρη το προμοτάραν πολύ. Πρόσεξε. Έτσι, εδώ κάναν την Black στον Friday. Στον Άρη κάναν Black Friday. Ένα συν ένα εισιτήρια. Και μου λέει ποιος Άρης και πανηγυρίζουν που έχουν 20.000 εισιτήρια. Μεγάλη επιτυχία, παιδιά. Μπράβο. Που είχε ο Άρης με τη Λάρισα σε ένα μάτς. Στο Καφτατζόγλιο κιόλας, όχι στην έδρα του. Αφού θα κάνουμε ένα-δύο χρόνια να πάμε, μπορεί να λυγόμαστε. Περίμενε τώρα, ρε φίλε. Περίμενε. Ξεφωνίζουν λοιπόν τον Άρη για προκλητικούς κτλ. Και σήμερα γράφουν κείμενο κατά ιστοσελίδας των Ιωαννίνων, η οποία έγραψε ότι δεν έστειλε έγγραφο με αριθμό οπαδών Όφη για τα Γιάννενα και είπε όχι αστυνομία. Την ίδια στιγμή που την προηγούμενη εβδομάδα λέγανε ο Άρης το έγγραφο που έστειλε δεν είχε αριθμό οπαδών. Δεν θα μας τρελάνετε. Κι όμως. Αλλά και μόνο που ξεφώνησε, λέει ο άλλος τώρα τον Άρη. Είναι αυτό αυτά, που, βέβαια, το επικοινωνιακό, ρε Χρήστα. Δεν είναι μόνο το επικοινωνιακό. Είναι και το επικοινωνιακό. Είναι αυτό που έχουν αφήσει αυτά 3-4 χρόνια. Κατέβηκε ο Άρης στα μάτια τους, γιατί στην πραγματικότητα δεν συνέβη αυτό, στο ύψος τους. Ναι. Δεν είναι έτσι. Ναι. Είδες τώρα οι Παναθηναϊκοί. Μπαίνουν από κάτω μου γράφουν, λέει είσαι παιδί Λεβαδιακού. Μιλάει αυτός που άλλαξε ο νόμος για να μείνει στην κατηγορία. Πάνε και εσύ βάζελε στο. Στην τρίτη εθνική λόγω χρεών που έπρεπε να πας βάσει νόμων και να σε δω εσένα πώς θα είσαι και πώς θα λέβεις. Μάγκα. Που έρχεσαι στο Βικελίδης και την γλιτώνεις. Που δεν θα την γλιτώσεις τώρα. Την Κυριακή. Την Κυριακή δεν θα την γλιτώσεις. Τον έχω φτιάξει τον Ντιγκινή που θα βάλει τον γκολ. Γράψε. Ο Ντίγκι. Ο Ντιγκινή θα βάλει γκολ. Την Κυριακή. Πώς το χάσε εκείνο, βασικά πώς το χάσε ο Στρέζος, ο οποίος έβγαζε πάλι τα πάντα. Ναι, βάλε λίγο τον Τιγκινί, βάλε σκόρε, anytime την Τιγκινί. Το σπίτι μου. Όχι, όχι υπερβολές, βάλε κανένα μισό εκατομμύριο. Λοιπόν, βάλε τον Τιγκινί, anytime σκόρε. Ναι. Και επίσης, εκτός από τον Τιγκινί, φίλε, βάλω άλλο. Βάλε μπάσα κεφαλιά. Την μπάσα κεφαλιά. Κεφαλιά μπάσα. 2-0. Ξέρεις γιατί. Πάει στον Κάτσε, τον πει κάτσε κάτω. Ναι. Κάτσε κάτω. Μιλάνε οι παλιοί στην εθνική. Γεια σου. Κάτσε. Τον βλέπεις το μαύρο εκεί που σε κοιτάει. Ο μαύρο, ο κάπτεν εκεί πέρα. Κάπτεν. Για πιάστε το λίγο τον Κάτσε να είναι χαλαρός, χαλαρουίτα. Θα είναι την κρύα. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, έχουμε πλεονέκτημα. Ο Κάτσε δεν μπορεί να κλωτσάει. Κλωτσίζει τον μπάσα. Δύσκολα. Ε? Δύσκολα. Θέλει να πεταχτεί έξω. Τον πιάσουν μετά στην εθνική. Ε? Το λαιμό θα σε πιάσουμε στην εθνική μετά. Βλέπεις, Γραμίτσο, τι γίνεται. Τρεις μέρες είχαμε δηλαδή μια σοβαρότητα, μια ποιότητα σε άνθρωπο. Αυτές είναι οι ειδήσεις, φίλε. Ήρθε τώρα. Γράψε και παρασκήνιο στην άρση τώρα με τον Κάτσε. Το γράψω εγώ. Το έχω βάλει. Στη στήλη μου. Πάμε πάλι κάτω. Το έγραψε. Καλά, στο είπα πριν και το έγραψε. Όχι, το έγραψε από χθες. Προχθές. Νωρίς να γράφουμε χρήση, δεν γράφουμε τελευταία στιγμή, συγγνώμη. Μια κάνουμε, φίλε, έτσι είμαστε. Εντάξει. Η φίρμα βγαίνει στο τέλος του προγράμματος. Αλήθεια είναι αυτό. Σελίδα 3, παιδιά, το Σάββατο σελίδα 3. Χάνετε. Έτσι. Και το σαλόνι, να ξέρετε, δεν χάνετε αυτή τη δομάδα. Ποιοτική θα είναι η σελίδα 3. Ναι. Ποιοτική ναι. Η σελίδα 3. Mm-hmm. Να βάλω τη φωτογραφία μου με το. Θα τη βάλεις. Με τη φανέλα. Θα τη βάλεις. Θα τη βάλω. Θα τη βάλεις. Τη φωτογραφία αυτή. Έτσι. Με μήνυμα. Ναι. Ο άλλος πήγε με το άλογο, πήγε στη... Επισόδιο, στο μαθητικό συλλαλητήριο. Με το άλογο. Πρώτου λάμψες, ωραία πράγματα. Εντάξει. Και... Δεν φωνάζα προφανώς, είναι παιδιά εδώ, δεν έχουμε. Όχι. Μάλιστα. Αυτό που έγινε στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Ναι. Α, όχι, και στην Αθήνα. Στα Θεσσαλονίκη. Στα προπήλαια. Με το άλογο που ήταν, στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν με το άλογο. Εδώ ήταν με το άλογο, ρε φίλε. Βέβαια, αυτό το είδα, λεωφόρος Νίκης. Ευτυχώς δεν κυκλοφόρησα πολύ στο κέντρο της πόλης. Δεν κυκλοφόρησες. Ευτυχώς. Κυκλοφόρησες το βράδυ. Όχι. Ούτε το βράδυ θα κυκλοφορήσεις. Α, όχι, θα είμαι πιο εκτός. Με βαθύλακο. Όχι, τόσο εκτός. Εκείνο είναι... Μόνο αύριο. Out. Αύριο μια που κλείνουμε τώρα. Θα λείπεις. Όχι, εδώ θα είμαι. Από τους χορηγούς. Αύριο. Ναι. Μπιφτεκάρα στο Χαρινά. Α. Υπάρχει, να ξέρεις. Ωραία. Στο Αρχοντικό, στο Άδενδρο. Ναι. Με ρεμπέτικο τραγούδι. Η κόρη του Άγγελου εκεί πέρα, η Στελίτσα, που είναι και συνονόματι με την κόρη μου και τη μάνα μου,
θα τραγουδήσει. Τραγουδά και ένα συγκρότημα μαζί της, αλλά συγγνώμη, δεν τους θυμάμαι. Για να τους μάθετε να πάτε. Νομίζω λέγονται γυρολόγοι, μπορεί. Νομίζω γυρολόγοι. Θυμάμαι Στέλλα Χαρινά, ρε φίλε, με ένα όνομα, μια εγγύηση. Ξεκάθαρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Εμείς είμαστε μια εκπομπή. Γενικά ο Λίμπερο το έχει αυτό, αλλά είμαστε μια εκπομπή η οποία, να ξέρετε, ότι δοκιμάζει τα προϊόντα. Αλήθεια. Δηλαδή έχει φάει πίτσα Mr. Gold. Αλήθεια. Έχει πάει το αυτοκίνητο στο Γιαννόπουλο για σέρβις, άσχετα που δεν έχουμε φορτηγό. Έτσι. Έχει πάει το αυτοκίνητο όμως, ναι. Και ντύνεται alter ego. Alter ego. Έχουμε παλαιότερα πάρει τις, τις κόλλες από το Φτίκα, τώρα τα παίρνουμε από Ρούμεν. Κορυφαία. Τις υπερτροφές του Αβράμογλου. Υπερτροφές Αβράμογλου φυσικά. Έτσι. Ο Νίκος παίρνει και αυτά τα. Για την ψήξη και τα λοιπά. Μου δεν εννοούσα αυτά. Τα... αυτά που κυνηγά τις κοπελίτσες μετά. Προσπαθούμε να σε μαζέψουμε. Έχοντα πάρει αυτά τα. Από μόνο σου. Από μόνο σου. Ένα αφροδισιακό. Ένα επιμέντιο μακούν. Έτσι. Ναι, ναι. Παίρνει από αυτά τα τέτοια. Ναι. Παρεπτόντως, πολύ ωραίο το κακάο που μας έφερε η. Καλό, καλό, ναι. Ξεχνά το όνομα. Ξεχνά το όνομα. Αύριο τα. Κυρία Βαβουλή. Α, μπράβο. Κυρία Βαβουλή. Μπράβο. Μου δω. Μαρία. Μαρία. Η Μαρία λοιπόν. Μαρία λοιπόν. Πολύ ωραίο το κακάο, η κόκκι από το κακάο. Πάρα πολύ ωραίο, εξαιρετικό. Το άλλο δεν το δοκίμασα ακόμα. Ναι. Θα το δοκιμάσω και το άλλο. Και γι' αυτό πρέπει να τα ακολουθείτε αυτά που σας λέμε. Να ξέρετε, γιατί έχουμε οι ίδιοι δοκιμάσει τα προϊόντα. Αλήθεια είναι αυτό. Ακολουθεί η ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Ο Ηρακλής, χρόνια πολλά. Βεβαίως, χρόνια πολλά στην Ηρακλή. Πόσα? 100... πόσα χρόνια? 110. Παίρνει τα 111. Προαφημί μετά. Το άκουσες? Λέω εγώ χρόνια πολλά στον Ηρακλή. Πόσα? 110 χρόνια λογιορτάζει. Και τι πετάγεται και λέει ο νέος όσφυλλε. Προαφημί μετά. Αυτός. Ακολουθεί ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Ξεφωνητό. Καλοντημένος και αυτός σήμερα. Ξεφωνητό θέλει, ξεφωνητό. Πού? Τα λέμε αύριο, λίγο μετά τις 5, με την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας και όλα τα τελευταία νέα πριν το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, γεια σας.